Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ Αθήνα, ραδιοφωνικός σταθμός Tiffany G. Πρόκειται να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα με μουσική και τραγούδια. Τα ελτζιανά κύματα συγκινούσαν πάντα τους νέους. Αρκετοί δημιούργησαν στο παρελθόν μίνι ραδιοφωνικούς σταθμούς που απεκλήθησαν πειρατικοί. Το κράτος τους επέτρεψε να λειτουργούν πειραματικά εφόσον δεν παρανοχλούσαν τους επισήμους ραδιοσταθμούς, γιατί έκρινε και δικαίως ότι μέσα από το νεανικό χόμπι θα ξεφύτρωναν ταλέντα χρήσιμα για τις ραδιοτηλεπικοινωνίες. Σήμερα στην Αθήνα λειτουργούν 250 περίπου ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί που μεταδίδουν τεχνικά σήματα και τραγούδια. Πολλοί από αυτούς είναι δημοφιλείς και έχουν ένα κάποιο ακροατήριο. Πριν από πολλά χρόνια μάλιστα, ο πειραματικός σταθμός Μπάμπης στην Οίκια ήταν επασύγνωστος και αγαπητός από τους ακροατάς των λαϊκών ασμάτων. Σήμερα είναι γνωστή η ερασιτεχνική σταθμή Tiffany, Animal Boy, Scott και άλλοι. Δημιουργός του Tiffany είναι ο νεαρός Τάσος Διονυσίου, ηλικίας 16 ετών. Έχει στήσει το πομπό του στο διαμέρισμα των γονέων του στην Κυψέλη και κάθε τόσο μεταδίδει. Και στη συνέχεια του προγράμματος μας θα ακούσουμε τους Rolling Stones. Rolling Stones για όλους και όλους εσάς. Μόνος σας φτιάξατε τον σταθμό αυτό, κύριε Διονυσίου? Μάλιστα, μόνος μου. Με τι πρόκειται να ασχοληθείτε στο μέλλον? Σκοπεύω να γίνω ηλεκτρονικός μηχανικός. Πόσες ώρες απασχολείστε με τον σταθμό? Περίπου 3 ώρες ημερησίως. Τα μαθήματά σας τα παραμελείτε για το σταθμό? Όχι καθόλου. Πρώτα είναι τα μαθήματα, διότι είναι το παρόν, και μετά αυτά το μέλλον. Τι μεταδίδετε συνήθως? Μουσική pop, δηλαδή μοντέρνα μουσική για τη χρυσή μας νεολαία. Παρενοχλείτε τους σταθμούς του ΕΕΡΤ και της ΙΕΝΕΔ? Όχι καθόλου. Γιατί ασχολείστε, κύριε Διονυσίου, με τις ερασιτεχνικές εκπομπές και τρώτε τόσο πολύτιμο χρόνο? Για να διασκεδάζετε τους άλλους? Να σας πω, βασικά είναι και η διασκέδαση για το κοινό, αλλά το βρίσκω μια πολύ ωραία απασχόληση, διότι αποτρέπει κάθε νέο από κακές πράξεις και από άλλες απασχολίες, ας πούμε, απασχολίες οι οποίες δεν είναι τόσο χρήσιμες στην κοινωνία μας. Έχετε μεγάλο ακροατήριο? Μέχρι πού σας ακούνε? Αθήνα, Πιεύς, περίχωρα. Πόση δύναμη έχει ο σταθμός σας? Ισχύει, το σταθμό μου είναι 250 βατ. Με 2000 βατ σημειωτένω ότι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή Γεροκομείου είναι το ράδιο Animal Boy, καλημέρα σας. Που έχει δημιουργήσει ένας άλλος νεαρός, ο κύριος Κώστας Εισαγγελέας. Έχει μεταβάλει ένα δωμάτιο του πατρικού του σπιτιού σε στούντιο και ψυχαγωγεί τους φίλους του. Πόση δύναμη έχει ο σταθμός σας, κύριε Εισαγγελέα? Ο σταθμός μου πηγαίνει σε διάφορες περιοχές από τα κοντρόλ τα οποία έχω πάρει. Είναι από Θήβα, από Πόρο, από την Αίγινα, από την Κόρινθο και πολλά άλλα τέτοια μέρη. Ακριβώς δεν μπορώ να θυμηθώ. Πόσα χρόνια λειτουργεί? Ο σταθμός μου λειτουργεί γύρω στα 4-5 χρόνια. Τον έχω φτιάξει μόνος μου και ασχολούμαι με αυτό. Είναι μια όμορφη ασχολία, από ό,τι πιστεύω, να ψυχαγωγώ τους νέους. Πόσες ώρες διαρκεί η κάθε σας εκπομπή? Η κάθε μου εκπομπή διαρκεί γύρω στις 3 ώρες. Κάνω 2-3 φορές την εβδομάδα. Παρουσιάζω πολύ εγκυκλοφόρητη μουσική για τους νέους της Ελλάδος, για μουσική η οποία ακούγεται στην Αγγλία και δυστυχώς δεν φτάνει στη χώρα μας. Και πιστεύω αυτό το πράγμα να τους ικανοποιεί. Κατά άλλα, τα προγράμματά μου περιέχουν μουσική ωραία για τους νέους. Τους ικανοποιεί, πιστεύω. Προσέχετε να μην παρενοχλείτε τους σταθμούς του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως και της ΙΕΝΕΔ. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι πριν ακόμη ανοίξω το σταθμό, να κάνω εκπομπή, κοιτάω αυτό. Και ο σταθμός είναι φτιαγμένος ούτως ώστε να μην ενοχλεί ούτε τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τίποτε κρατικό. Με τι ασχολείστε, κύριε Εισαγγελέα? Σπουδάζετε, σπουδάσατε? Σπούδασα, τελείωσα τώρα σε μια σχολή μηχανικός αεροσκαφών. Πιστεύω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα
αν και μ' αρέσει αυτό και δεν αποκλείεται να ασχοληθώ και με το επαγγελματικό ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν έχετε αποφασίσει αν θα μείνετε στα Ερτζιανά κύματα ή στους Εθέρες, ε? Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμένα. Πρέπει να πάω, να ρωτήσω, να μου πουν και από εκεί και πέρα πιστεύω να ξέρω τι θα κάνω. Συνεχίζω με το Superstition και τον Stevie Wonder. Μην ξεχνάτε ότι ήταν κοντά σας ο Animal Boy σε μερικές δοκιμές από τα βόρεια προάστια και τους 980 χιλιοκύκλους. Οι ερασιτέχνες των ενεργειανών κυμάτων έχουν δημιουργήσει σύλλογο και πιστεύουν ότι είναι πολύ καλύτερα να ασχολούνται με τη μουσική παρά με το καφενείο.